Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Μιλιά, Μιλιά. Ναι, πατέρα. Έλα, κόρη μου. Τούτος είναι ο άντρας σου. Χαλάδης σου γέ μου η κόρη μου. Εγκριάστηκα να περάσω τόσα βάσανα και τόσες δυστυχίες για να καταλάβω πως δεν μπορώ να σταθώ εμπόδιο στην αγάπη. Τι είναι πάντα φταίνει νικητής. Γενέκα, α, γενέκα. Φέρε κρασί να πιούμε στις χαρές των παιδιών μας. Α, γύρε συμπεθερά. Άντε, εισηγεία. Εισηγεία, 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 παιδιά μου. Εισηγεία, ευχαριστούμε. Εισηγεία, συμπέθερε. Εισηγεία, συμπέθερε. Να μαζί σου. Ελάτε, έχεις λίγα κουμπερτιά με τα κλιματόφυλλα να τσιμπήσετε λίγο. Ω, πρώτον πράγμα, συμπεθερά. Πρώτον πράγμα, συμπεθερά, ήταν τα κουμπέρτια που κάμναμε στο χωρκό μας. Με τα φύλλα που εσύ να που τα μπέλη μας πας στο βουνό και με το θκιός μην μπούκοφκα που την αυλή μου και μου σκομύριζε ο τόπος. Ποδαπούστανε με ποιος μη σφαιλά με κλίμα το φίλο. Μένα έχει σαν για μητέρα, να πάμε πάλι πίσω στα γορκά μας. Να βρούμε τα παιδιά μας. Δεν έρθουμε εμείς, ούτε το ποιος μη σφαιλά. Να ξανακάμουμε κουπέ πιάσαν και πρώτα. Αμήν και πότε παιδιά μου. Που το στόμα σας και στο Θεού τα αυτιά. Άντε εσυγεία. Και του χρόνου έσω μας, τα χωριά μας. Ακούσατε το κυπριώτικο σκέτς «Η αγάπη πάντα νικά». Πήραν μέρος Κώστας Παπαμαρκίδης, Ανδρέας Μαυρομάτης. Ο Θεός να κάνει έναν έλεος ποιον να πάει ο κόσμος εσώτου να πνάσει. Έχουν δίκιο. Στα φουκά μας ήταν άλλοι λόγοι. Πέτε και κανέναν καλώστη που εμείνετε και δυο κρεμμάμενες πάνω στο ράδιο. Καλώστη, καλώστη. Είχε αγωνία σήμερα, εκόντευκε προς το τέλος, να μην χάσουμε τη συνέχεια. Εγώ έχασα το πάλι. Έτω, τούτη ώρα που το βάλω την Κυριακή είναι εμένα δεν με βολεύκει. Είναι η ώρα που πρέπει να πιάω το λεωφορείο να έρθω δακάτω και αν το χάσω πρέπει να περιμένω μια ώρα ώσπου να έρθει το άλλο. Ως που άκουσες. Σήμερα τίποτε. Την περασμένη Κυριακή να ακούσα λίγο δαμέ. Ο τσάμε που αποφασίζει και πάει και ζητά την που τον πατέρα της. Και εκείνος πετάσει τον έξω με τις κλωτσές. Ου, έχασες πολύ. Σήμερα ήταν το καλό. Θυμάσαι πως τέλειωνε την περασμένη Κυριακή. Που του λαλεί το παιδί, φεύγω, αλλά μια ημέρα να έρθω πίσω και να το μετανώσεις. Έχει Θεόν που πάνω και θωρεί. Ναι. Και λαλεί το πλούσιος. Ο Θεός θωρεί και βλέπει τους καλούς τους νοικοκύριδες που κάτι και γέννηδες σαν εσένα.
ήταν άδικο. Γιατί μπορεί να ήταν φτωχός, αλλά και εγγέννησε ήταν. Κι αγαπιέται πραγματικά με την κόρη του, Πώς και ο τραπός είναι του και ασέβεια. Ενόμιζε πως όποιος κραεί ριάλια, κραεί και το Θεό που τα γένια. Ήταν που γίνεται μετά. Ύστερα το παιδί φεύγει, πάει στην Αφρική. Δείχνει μας τον που βασανίζεται μες τους μαύρους. Δουλεύει σαν το σίλο. Να κάνω συνέχεια ανελάνε περιουσία, να στραφώ να μπω στο μάτι του Τσιρκακού. Έστω του με γράμμα έστελνε με πουλι, πέτρα να έριξε πίσω του. Αφού ενομιζαν το για πεθαμένο. Καλά γονιά του ήταν που το ευταία. Ήταν πικραμμένο. Εν τω μεταξύ ο μάστρος του και μέσα στην Αφρική ήταν Αγγλέζος. Εκτίμησαν τη δουλειά του πολλά και το φιλότιμο του. Και την τιμιότητα. Κι άμα επέρασε δύο τσερός, έκαμε του πρόταση να ανοίξουν φάρμα μαζί. Αγελάδες να κάνουν γάλα. Ο Εγγλέζος να βάλει τα ριάλια και το παιδί την τέχνη. Ο Εγγλέζος είχε ριάλια πολλά μα και καταλάβαινε από τούτες τις δουλειές. Εμάς στα χωρκά μας, οι ανθρώποι μας εξέραν πολλά. Είχαν έστω του δυο κατσέλες και κάτι έγιες, αν θυμάσαι. Έξερε και να γαλεύκει και να ταΐζει. Τέλος πάντων, έκαναν τη δουλειά μαζί. Είχαν και τους μαύρους και μέσα, δουλεύκαν τους, επίαν μπροστά. Και έκαμε περιουσία πολύ. Χιλιάδες. Να βάλουμε και τα πιάτα πριν να κρυώσετε για το φάι. Πιάμε την κουβέντα να ξεχάσαμε το φάι. Σήμερα έκανα μακαρόνια βραστά με την κότα. Να πεταχτώ κι εγώ μια στιγμή στην κουζίνα να φέρω και το δικό μας το φάι. Έκανα μας ψητό σήμερα. Όχι καλέ, άιστο. Κανεί μας τούτο. Άιστο, τρώτε το πόψε. Πόψε. Ήταν να τρώμε και μέσο μέρι και νύχταν κρέατα. Πρέπει να προσέχουμε, ναι, γεράσαμε. Το πολύ το κρέας βλάφτει στην ηλικία μας. Σιγά που τρώτε και πολύ. Λίγο ψουμί φέρε μόνο. Α, ναι, θα πάω να φέρω. Καλά και δεν βαρκέσαι, Μαρία. Κάθε Κυριακή να μαϊρέρκει και να πιάσε να με να τρώμε. Χαρά στο πράγμα. Που κίνω, ναι, και κάνω το μόνο για σας. Αφού ξέρεις, την Κυριακή είναι δουλεύω, εν το όφ μου, μόνη μου σπίτι δεν μπορώ, θέλω κόσμο. Συνήθισες επειδή δουλεύεις. Είναι να με μείνει το πλάσμα μόνο του. Νομίζω πως άμα πιάω τη σύνταξη μου να βρω κι εγώ ένα γεροκομείο, να πάω κι εγώ. Να έχω και παρέα, να με περιποιούνται, να στρώνω μόνο το κρεβάτι μου, τίποτε άλλο να μην κάνω. Δα μέσα είναι καλά. Ναι, λέω. Ο κύριος μου είπε μου να προτιμήσω να δύο μερικά λεφτά παραπάνω, αλλά να είμαι σε έναν πιο καλό περιβάλλον, ας πούμε. Έφερα και ντομάτες. Είχε ωραίες κότσινες στην κουζίνα. Το φαΐ μας είπα τους να το δώσουν σε κανέναν άλλον που θέλει παραπάνω. Καλά έκαμες. Μου σκομυρίζω. Ναι, αλλά φέρ' το πιάτο σου, σου βάλω μακαρόνια. Το τρίμα, ναι, το δάμε. Να πιάσω κανένα κομμάτι μαλακό να μας σκέτε. Πιάς τη ζάμπα. Όχι, όχι, εμπολί μου. Εμπολί της, κύριε Λέησον. Μα νομίζετε έφερα τα για να τα πάρω πίσω. Ήρθε κανένα τσίδε σαν την εβδομάδα, Ελένη. Τηλεφώνησε η κόρη μου. Τηλεφώνησε, μόνο τηλεφώνησε. Ήταν πως ήταν να έρθουν τον την Κυριακή να μάθουν θα μπορέσουν. Θα μπορέσουν. Εγώ δεν το καταλαβαίνω τούτο το πράγμα. Είναι η τρίτη Κυριακή που θα μπορέσουν. Μακριά, κάθονται στη σκάλα. Ούλην την εβδομάδα δουλεύκουν. Μια Κυριακή τη μηνίσκη. Ένα κόψι που τη σκάλα να έρθει στη χώρα. Ελένη, εμένα δεν μου αρέσει να ανακατεύουμε μέσα στι υποθέσει των άλλων, αλλά πρέπει να θεωρείτε το σωστό. Και επειδή εγκόρη σου να με εντυρίφκει, το αυτοκίνητο του έχουν, το δικαιολογίε τούτα. Θα μπει οι γιούδε σου πόσο καιρό είναι συνάρτου. Και με μου πει εν στη λέμε σου μακριά. Το αυτοκίνητο του έχουν το τσετσίνι. Δικαιολογίε τούτα ούλα. Έτσι που σκορπιστήκαν όλοι τώρα, τσιτσέγα. Ένα λό παραπάνω να έρχονται να θεωρούν τη μάνα του. Η Λάρνακα μισή ώρα δρόμος είναι. Τη Λεμεσόν κάνουν την τρία τέταρτα έτσι που βουρούσαν τους πελούς πας στον νέο δρόμο. Καλύτερα να μην εύκονται. Να έχω και την έννοια τους αν πάτε πάθουν και τίποτε. Πιάσεις πούτσι πάνω τώρα αν πάτε πάθουν τίποτε πας στον νέο δρόμο. Μάνα μου, μάνα μου. Κάμε παιδιά λαλί σου άλλος. Εμείς Κατερίνα μου ένε κάμα μην είχαμε το μαράζιν πως άμα γεράσουμε δεν θα έχουμε ποκούμπι. Η Ελένη που κάμε τρεις είναι που κατάλαβε. Σιωπή. Ποτσίνον και ριάλια στέλνουν μου και το γυροκομείο καιρώνουν το. Κάθε λίον τηλέφωνο μου.
Αμέν ήταν τούτη η κατάσταση, τα πράγματα ήταν να του διαφορετικά. Η κατάσταση, η κατάσταση. Λέει ο κύριος Πέτρος, εμάθαμε να τα ρίχνουμε όλα πάνω στην κατάσταση. Για όλα φταίει τούτη η κατάσταση. Σιώπα Μαρία. Βάλε ακόμα λίγα μακαρόνια. Ο υπέ μου, έχω ένα, έχω δίκιο. Έχει και εσύ δίκιο. Όμως ο καθένας έχει και τα προβλήματα. Προβλήματα, μα τα προβλήματα, Σιώ. Εμείς την όρνη θα ανεκάμναμε την κοτσινιστή με το πιπέρι, το κότσινο, το γλυκί. Εμείς δεν τα μαϊρεύκαμε τον τα φαγιά, είναι ανατολίτικα βαρετά φαγιά, εμείς δεν τα ξέρουμε. Ναι, είναι ανατολίτικα φαγιά του τα. Εφέραν τα μαζί του τσίνι που ήρθαμε την Μικρά Ασία. Και τσίνι τη σάλτσα την κότσινη, ύστερα βάλαμε την που πάνω που τα μακαρόνια. Θυμούμε η μάνα μου, ο Θεός μακαρίσει τη. Εξεράνεις και τα μόνη της τα πιπέρκα, ύστερα κουπάνιαντα. Τσίνι τσαν ήξερε να μαϊρεύει. Άμα ήταν να κάνει τούτη την όρνη θα την κοτσινιστεί με το πιπέρι, εσυνά ήταν η γειτονιά ούλη. Έμα ήρε και τσουλο καθιστή χαμέ με τα ξύλα. Γίνεται πιο γλυκίν το φάι. Έρχονταν οι γειτόνες σε τσελάλεν τους. Πού γιουρούμ, γειτόνισσα, πού γιουρούμ, κόπιασε να φάει. Έτσι ξέραν καλά ελληνικά. Οι παραπάνω που ήρταν τότε δεν ξέραν ελληνικά, μιλούσαν τουρκικά. Αχ, ούλη η γειτονιά είχε να πει για το μαΐρεμα της πρόσφυγους. Έτσι την ελαλούσα. Έγινε και 65 χρονών ο Θεός μακαρίσει την. Για μένα ελάλεση πρόσφυγου, δεν την έβρισκες. Και ασένη μαϊρκέ σου Κατερίνα, εν και παμπίσω, α. Έφας το τραπέζι σου και ξέρω. Κάτι έμαθαμε κι εμείς που τους παλιούς. Άμα πάμε κι εμείς όμως. Εν να χαθούν και τούτα τα φαγιά μαζί μου. Εμάς στα χωρκά μας. Στα χωρκά σου σε μαϊρεύκεται και καμιά φορά. Λίγο ψουμί, ελιά και χαλούμι και όλη μέρα στα χωράφια. Μα τα μάντω τα που λάρεις. Εμάς στα χωρκά μας να σπορείς. Αστίεψασε, Ελένη, αστίεψασε. Άλλωστε έτσι που ζούσετε στα χωρκά σας ήταν πιο υγιεινή η ζωή. Τσάκαρε, φάει τίποτε σήμερα. Σούπα. Δεν και μπορεί να φάει τίποτε άλλο. Μόνο υγρά. Αφού δεν καταλάβει ότι τρώει ή ότι μασά. Βάλουμε τη στο μέσα στο στόμα και τσιλά και πάει κάτω. Εσύ, 8 μήνες τώρα. 10 ολοστρών τη λέω οι 8. Εξήχασες. Εμπριν τα Χριστούγεννα που έπεσε και λαλούσαμε να θα βγάλει το χρόνο. Τώρα ήταν που έχουμε. Έχουμε 8 πριν. Ναι, καλό. 10 μήνες. Έτσι κι αν με μιλά, με καταλάβει, με ταράσει. Όπως την πεθαμένη μη κακοθέ. Καλά, γιατρός ήταν που είπε. Ότι λαλεί κάθε εβδομάδα που τη θωρεί. Είναι γερή πολλά η καρδία της. Χαρά στην κράση. Με η κράση της ένει, με η καρδία της ένει. Ένω καμός του γιού της που την αφήνει να αρκεί η ψυχή της. Αν δεν έρθει ο γιος της, δεν θα αναπαυτεί. Ακούτε μου και με έναν είναι να μου σας λαλώ. Πριν πέσεις στο κρεβάτι, είναι του γερίος, την τελευταία ημέρα. Αφού να σκεφτείς, σηκώνε του κάθε μέρα και πίνε μπαρπατητή στο σπίτι της. Έθελε μισή ώρα να πάει και μισή να έρθει. Επίενε και ρώταν τις γειτόνισσες αν έχει κανέναν νέο. Εφού άκουνα μπα και τύχει και έρθει ο γιος της και δεν του πουν οι γειτόνισσες που είναι. Να έρθει ο γιος της, αβαλή μου. Είναι ώστε να τη φέρουν εδώ μέσα, χρειαστήκα θεοί και δαίμονες. Ήταν μόνη της, δεν είχε κανέναν άλλο συγγένει. Τι είναι η αρφοτεχνίτη στη Λεμεσό, εκείνη που επάσκησαν και φέραν τη δαμέσαδα. Εκείνη στη Λεμεσό του τη δαμέσαδα δεν μπορούσε να τη φροντίζει. Και από την άλλη, δεν ήθελε να την αφήσει να μείνει σκι μόνη τη. Και αρφοτεχνίδα, είδαμε τα παιδιά σου που είναι παιδιά σου, και σα ρωτούν. Όμως ως σήμερα, μια δυο φορές το μήνα, είναι να έρθει με το ταξί που τη Λεμεσό να δει πώς πάει. Που τη Λεμεσό, να μάσαλα. Ναι, έρχεται. Αχ, ήταν του Θεού πάντω ήρθε εδώ μέσα. Αν ήταν μόνη τη. Ποιος ήταν να τη σάζει έτσι κατάκητη. Ντά, ελάλε να φύγω από το σπίτι μου και να έρθει ο γιος μου και να με βρει έσω, να βρει ξένα πλάσματα έσω. Μπορεί ελάλε να έρθει άξιπα και να νομίσει πως επέθανα και να συντρομαχτεί, να πάρει καρκιά του λύπηση. Έτσι ελάλε. Μακάρι να έρθει, μα τα ξέρω. Μου φαίνεται να ζωντάνος με εκείνος με οι άλλοι. Εν τα ίδια τα δικά σας που να πάθουν και τούτη η Κατερίνα μου. Ποιος ξέρει. Οι εφημερίδες γράφουν κάθε δύο πως έχει και ζωντανός. Οι εφημερίδες. Ο κύριος Πέτρος λέει όποιος πιστεύει όσα γράφουν οι εφημερίδες χάνει τον νου του.
Τελευταίο, σαν να άρκεψε να κουρίνει. Να είναι δύο σκάμω, Έλενε. Ένα γιον τον είχε νουλόνουλο. Και να σου λέει έναν πρωί, είναι πίε και δεν ξαναστράφηκε. Ζει, επέθανε. Κανένα δεν ξέρει. Κολλάζουμε που το λαλό και ξαναλαλό του, αλλά μακάρι να τη τον έφερναν που τότε νεκρόν. Έχει 10 χρόνια. Ήταν να του πάρει απόφαση να του κάνει και μνημόσυνο. Καταρίνα, βάλε κι άλλη νορνίθα. Εσύ, Έλενη, γιατί εντροείς? Τρώω. Να βάλω ακόμα τούτο το μικρό το κομμάτι. Έτσι, βάλω και λίγα μακαρόνια. Όχι, με μου βάλεις έτσι, βάλω. Και Έλενη. Μα ούτε εγώ θέλω άλλα. Πολλά ωραία το φάει, σαν μα θέλω άλλα. Επρίστηκα. Κύριε Λέισον, εμείς είναι νουλο. Έκαμες πολλά μακαρόνια και η όρνη θα ήταν μεγάλη. Την άλλη, κυρία, εκείνα να με χάσετε, να φάτε μόνες σας. Γιατί? Ανέκαθαρα, ενώ γάμος την άλλη Κυριακή. Ποιος γάμος? Ποιος γάμος, Ελένη, ποιος γάμος? Έχει τόσο καιρό που λαλούμε για τούτον το γάμο και ρωτάς με ποιος γάμος. Παντρεύκε ο κύριος μου την κόρη του τη Μέρη με τον κύριο Πέτρο. Έφυγε τέλεια από τον νου. Μα τον την κυρία έχει. Ναι, και φαντάζεσαι ετοιμασία και φασαρίες του την εβδομάδα. Καλέσαν πολύ κόσμο, πάνω από 1000 άτομα. Μασέλα. Πού είναι το Στέφανο σου? Ο γάμος είναι να γίνει στην εκκλησία της Ακρόπολης, ύστερα να δεχτούν συγχαρητήρια στο Χίλτον. Τη νύχτα να κάνω πάρτι σπίτι. Θα πάνω από 150 άτομα για φαΐν. Ήθελε να τους μαϊρέψεις εσύ, του τους ούλου. Ναι, σιγά που να τους μαϊρέψω εγώ. Θα φέρουν έτοιμα. Παραγγελία μου, το καλύτερο εστιατόριο. Μαζί με τα καρσόνια που θα τα ετοιμάσουν, να στολίσουν τα τραπέζια και να τα σερβίρουν. Πουφέ, έτσι κάνουν τώρα. Με φασαρίες, με τίποτε. Εγώ θα είμαι επί της τάξεως. Η Μέρη είπε μου ότι με θέλει σαν υπηρέτρια εκείνη την ημέρα, αλλά σαν προσκεκλημένη. Μόνο τη νύχτα να βοηθώ λίγο τα καρσόνια. Χρειάζονται τίποτα, επειδή ξέρω το σπίτι δηλαδή. Σαν να είμαι της οικογένειας. Ενταένισε. Πόσα χρόνια σου που τους δουλεύεις? Εν τώρα. Ήμουν κορούδα που έπια κοντά τους. Στην αρχή δεν θέλαν να κάνουν το πάρτι στο Χίλτον, αλλά η Μέρη δεν ήθελε. Ήθελε να το κάνει μέσα στον κήπο γύρω από την πισίνα τους. Μα χωρεί τόσον κόσμο. Ο κήπος μόνο είναι 3 οικόπεδα. Εμάς στα χωρκά μας, άμα γίνεται κανένας γάμος, εκλείανται στράτες γύρω-γύρω. Εκάσουνταν άλλοι στον δρόμο και άλλοι μέσα στην αυλή. Εσυνάουνταν όλοι οι συγγενείς να βοηθήσουν στη Μάιρκα. Όλοι έπρεπε να βοηθήσουν. Ήταν δανεικά τα πράγματα. Να παίξουν και φκιολιά. Φκιολιά! Θα φέρουν ορχήστρα, διότι παραπάνω θα είναι νεολαία, φίλοι της Μέρης και του κυρίου Πέτρου. Δικηγόρος ο γάμπρος του, δεν είναι? Ναι, έχει γραφείο δικών του. Όμως ανακατεύχεται και με την πολιτική. Έβαλε υποψηφιότητα για βουλευτή στις τελευταίες εκλογές, αλλά ενευκήκε. Πολλά καλό παιδί, είναι καλοτυχίστηκε η Μέρη. Και ό,τι έκαμε, έκαμε το μόνος του με την αξία του. Είχαν περιουσία πολύ στο καρπάσι. Δική του όμως κόψαν ποτσί εγκλωβισμένοι. Δεν ξέρουμε να θα μπορέσουν να έρθουν στο γάμο. Άξιο παιδί πολλά. Τέλειωσε τη τσοτολευκαρίτικο, μουλάδε που θα τη κάνει δώρο. Να τη κάνει λευκαρίτικο δώρο. Ναι, τραπεζομάντιλο, να κέντρισα το μόνη μου. Θέλετε να το δείτε αυτό το δάμι? Ναι, θέλετε να το δούμε. Τι λήξα το να με ξυμαριστεί. Καλά, έκαμε. Να δούμε. Θα πάρω από εκεί. Ξυμαρισμένα δάμι. Ναι. Φαίνεται έναν πολλά ωραίο. Μασάλα. Εν τελειωμένο τώρα. Έμεινε να το πάρω καθαριστήριο, να μου το σιδερώσουν, να μου το κολλάρουν. Να τους πάρω και έναν ωραίο χαρτί να μου το τυλίξουν και μια κόκκινη κορδέλα να μου βάρουν γύρω-γύρω. Εξηγήθηκα μαζί τους να μου το κανονίσουν τζίνι. Σιγά, Έλενη, να μην το λερώσουμε. Γεια στα σέρκα σου. Πολλά όμορφο. Τις Μέρης αρέσκουν τις πολλά τα κεντήματα. Φαντάζομαι κόπο που έκαμες. Έπρεπε να τους κάνω έναν καλό δώρο. Και λεφτά δεν είχα να τους αγοράσω τίποτε ακριβό. Τι να μου να τους αγοράσω, πολλά έχουν. Τι είναι εσύ μαϊρίσες του ατμού που έχει τώρα? Τι είναι σε πολλά ώρες, τι είναι σε... Φαντάζομαι τι πλούσιος γάμος θα είναι. Ου, άστα. Τον ηθικόν το αγόρασαν από το Παρίσι. Επί εμμόνη και τσετκιά Αλεξέντο. Εν 5.000 λίρες. Πόσα? Μα αν τον ηθικόν εν τούτον εν ολόχρυσο. Εν που τον καλύτερον οίκο μόδας του Παρισιού.
Μα 5.000 λίρες είναι ανηφικό. Καλό, καλό. Ήταν τίποτε φτωχή να σκεφτούν τα λεφτά μια κόρη που την έχουν. Και το κουστούμι του γαμπρού είναι και εκείνο που το παρήσει. Όχι. Ο κύριος Πέτρος δίνεται στην Αθήνα. Έφερε το μαζί του που την Αθήνα. Και εκείνο είναι πολλά ωραίο, να. Πανάκριβο. Έχτισαν του και σπίτι. Μα Ελένη, νομίζεις ότι όπως τα χωρικά που έρχεται ο γαμπρός και θέλει σπίτι πριν να παντρευτεί. Κι αν μένει έτοιμο να γίνει και ο γάμος. Τούτοι, ό,τι ώρα θέλουν, χτίζουν άλλο σπίτι. Προς το παρόν είναι να μην ίσκουν μαζί. Για να σου δώσω να καταλάβεις, Ελένη, τούτον το σπίτι είναι παλάτι. Θέλεις ολόκληρη ημέρα να το γυρίσεις. Χωρεί ολόκληρο χωρκόν. Είναι καλά να μεγαλώνει το σπίτι, να τους χωρεί ούλους, να με χωρίζονται. Είμαστε το σπίτι που δώκαν τις κόρες μου στο συνοικισμό. Τι ωκρεβά το κάμαρ εσείς. Μα και μπορούσε η κυβέρνηση να χτίσει ο κέλες για τον καθέναν, Ελένη. Εξάλλου, Τζίνα, που είστε στα χωρκά σας, είναι τον καλύτερα. Καλύτερα, χειρότερα, Τζίνα, ήταν και τα δικά μας. Εγώ ένα άλλο πράγμα που θέλω να σου πω. Δυο κρεβατοκάμαρες ήταν και είμαστε πολλοί. Στην μια νετσιμάτουν η κόρη μου με τον άντρα της και στην άλλη τα τρία τα κοπελούθια, όσαν και χώρεντα. Εμένα που να με βάλω. Να πεις, μες στην κουζίνα. Τι είναι η κουζινούα και ο πίσα μάιστο όπως ήταν. Έτσι αναγκάστηκα και ήρθα και εγώ τα μέσα. Αν είχαν τόπο, άφηνε με η κόρη μου να φύγω. Και τα μέσα είναι καλά. Εν κι έχω παράπονο, μαμά. Άλλο να σηκώντας τα παιδιά σου. Εγοράσαν οικόπεδον τώρα, μάχονται να χτίσουν. Να μου χτίσουν και εμένα μια καμαρούα, μην πεισί να. Να βάλουν τις γιούες μου να μου την χτίσουν όλοι μαζί. Ο γαμπρός μου δέχεται. Να τους μείνει εκείνους ύστερα. Εγώ πόσον καιρό είναι να ζήσω ακόμα. Άμα παντρέψουν την κόρη τους είναι να χρειαστούν εκείνη τα πισίνα. Σε λίγο καιρό είπαν να αρκέψουν. Περιμένουν δάνειο και να βγάλουν και τα σχέδια. Μια καμαρούα πόσα είναι να στοιχίσει. Και από την άλλη μπορεί να γίνει έναν έλεος και να πάμε πίσω. Εγώ το σπίτι μου είχα το. Έτσι να μου το χαλάσαμε κακό. Έναν κρεβάτι και έναν τραπέζι ένα βρεθεί να βάλω μέσα. Αν μου πιάσαν τα επιπλά μου οι Τούρκοι. Άιστα πια τα Κατερίνα. Στην κουζίνα τώρα να έχει φασαρία. Πού να πάμε μες στα πόδια τους. Άιστα να πιούμε τον καφέ μας και ύστερα κάνουμε. Να τα σηκώσω που μέσα στη μέση. Ναι, εγώ να κάνω τον καφέ. Δεν μου τελειώσετε την ιστορία. Είδα που γίνεται ύστερα με τη μιλιά. Α, ναι, καθαρά. Πού έμειναμε. Κι αμέ που ο φτωχός γίνεται εκατομμυριούχος. Α, ναι. Εν τω μεταξύ ο κύρις, ο πλούσιος, θέλει να παντρέψει την κόρη του με άλλο. Η μιλιά στις εμπόδι. Δεν τον ήθελε. Η αγαπάν τον άλλο, το φτωχό που έφυγε. Φωνές κακό, φτιώχνει την πόσο του ο κύρις. Έτσι έρχεται στη χώρα και πιάνει δουλειά σε έναν εργοστάσιο. Εν τω μεταξύ γίνεται ο πόλεμος και έρχονται όλοι οι πρόσφυγες στη χώρα. Ο κύρις έχασε και τις περιουσίες του και τα πλούτη του ούλα με το παντελόνι που εφόρεν ήρθε. Μιλιά μέσα σε εκείνη την αναπομπούλα νούλτη, γυρεύκει του και βρίσκει τους μέσα σε ένα τσατήρι, σε έναν καταβλισμό. Είδες ο Θεός! Η Μιλιά όμως συγχωρά της. Γονή της. Και παίρνει τους στο σπίτι της. Ενοικίαζε μια καμαρούα μητσάν. Δούλευκε η Μιλιά και ζούσασαι. Ώσπου και δώκαν το σπίτι στο συνοικισμό. Καλά, η γονή του άλλου, η φτωχή. Τώρα να δεις πως τα φέρνει η μοίρα καμιά φορά. Το σπίτι που τους εδώκαν, δίπλα-δίπλα με το σπίτι που εδώκαν τους άλλους, τους γονιούς του φτωχού που έφυγε. Πάτε να χαρίσει. Έτσι όπως σου τα λαλώ. Κάθονταν και δυο δίπλα-δίπλα. Πρόσφυγε και δυο. Φτωχοί και δυο. Τα σπίτια τους τα ίδια. Όχι του μνιουκονάκι και του άλλου καλύβα όπως το χορκό. Είδες πως τα φέρνει καμιά φορά ο Θεός. Δικός σου κοινός κατέλη. Ευχαριστώ. Εν τω μεταξύ. Με μεταξύ τη Μιλιά, αγάπησαν την ο μάστρος της που είχε το εργοστάσιο και έκαμε τις πρότασεις να τον παντρευτεί. Ναι, πλούσιος τώρα εκείνος, δικό του το εργοστάσιο. Η Μιλιά όμως είπε του όχι.
διότι λαλί του αγαπώ άλλον και περιμένω τον, η καρδιά μου εδωσμένη. Καλά είχαν αλληλογραφία μεταξύ τους. Όχι, αφού λαλούμενοι, ούλοι είχαν το για πεθαμένο. Ενομίζαν ότι τον εφάνει μαύρη στην Αφρική. Η μιλιά του είναι η μόνη που επιστεύχεν ότι ζει και να έρθει πίσω. Ναι, διότι η πρυφή είπεν της, ό,τι καιρό και να το φέρει, θα γίνεις δική μου. Αφού ο κύρις σου θέλει να σε πουλήσει, έτσι της είπε. Αφού ο κύρις σου θέλει να σε πουλήσει, θα έρθω να σε αγοράσω με χρυσάφιν του βάρους. Ωραία κουβέντα. Γελάσε μου στο ζάχαρινο κάθε σήμερα, είστε ηλικής. Αν μεταξύ των καιρών που έγινε η κουβέντα για τον μάστρο της μιλιά, και όλοι λαλούσαν της να τον πάρει, ακόμα και η γονή του άλλου, του φτωχού που έφυγε, ξεχάνω το όνομά του. Α, Δημήτρης κόρη. Α, ναι, Δημήτρης. Ακόμα και η γονή του Δημήτρη, ελαλούσαν της πως δεν θα στραφεί ποτέ. Και πως εξήχασε και τον τόπο του, και τους γονιούς του, και τη μιλιά και ούλα. Αν ζούσε δηλαδή ακόμα ελαλούσαν. Ένα σου κίνος έρχεται στην Κύπρο. Θωριστό Δημήτρη είχαν το για χασιμιόν. Και πιστεύκαν πως ήταν να έρθει πίσω. Μα εμπαράξενο να ζουν και οι άλλοι και μια ημέρα να έρθουν πίσω. Ελένη, κίνος επίε στην Αφρική, εν και χάθηκε στον πόλεμο. Ξέρω κι εγώ. Τέλος πάντων, εν τέλος βρέθονται ύστερα με τη μιλιά. Τώρα να δεις, τώρα που ήρθε τούτος, ήταν πλούσιος, εκατομμυριούχος και μείνεις και στο καλύτερο ξενοδοχείο. Και ήρθε αποφασισμένος να αγοράσει όλη την περιουσία του Τσιρκακού, να πάρει εκδίκηση. Μα αφού τα έπιανε Τούρκοι. Εκείνος δεν το ήξερε. Τέλος πάντων, άμα ήρθε εδώ μέσα και είδε εκείνον το κακονούλο, και πως το χορκό του επιάσαν το οι Τούρκοι, και πως οι γονείς του και όλοι οι χορκανοί του εγενήκαν πρόσφυγες, ανάδοξεν του. Έμεινε τρεις ημέρες κλειδωμένος μέσα στο ξενοδοχείο και έκλαιε, που την αντροπή του, επειδή εκράταν ακόμα κακία. Ύστερα άρχεψε και γύρευκε τους γονιούς του. Επίε στον Ερυθρό Σταυρό, στα Ηνωμένα Έθνη, στο Γραφείο Ευημερίας. Να μέσα σου τα πολυλό, ήβρε τους. Και πια η έκπληξή του. Δίπλα από τους γονιούς του η μιλιά να τον καρτερά ακόμα. Και ο Τσιρκακός στοχός. Ούτε περιουσία ούτε τίποτε. Μέσα σε δυο καμαρούες. Πάντως εγώ λαλώσας το. Άντε εν ερθεί ο γιος της έθανα από αυτή. Το κορμί μπορεί να λιώνει, αλλά η ψυχή εν και φεύγει. Καρτερά. Έτσι που καταντήσαμε σε τούτον τον τόπο. Ούτε να πεθάνει το πλάσμα δεν μπορεί. Ούτε πεθαμένοι, ούτε ζωντάνοι. Ευρικολατσάσαμε. Φταίμε και εμείς. Διότι ορισμένα πράγματα πρέπει να τα παίρνουμε απόφαση. Έτσι λέει ο κύριος Πέτρος. Άκουσα πως όταν ένας είναι έτοιμο θάνατο και περιμένει κάποιον, αν του δώσεις να πει νερό τρεις φορές το όνομα εκείνου που περιμένει πως είναι καλά. Εκάμαμε το. Σε έτσι περιπτώσεις οι γιατροί έπρεπε να μας βάλουν μια ένεση να πεθανίσκουμε με ησυχά ζούμε. Δεν κολλάσεσαι. Γιατί είναι καλύτερα έτσι. Να βασανίζεται 10 μήνες μέσα στο κρεβάτι. Ο Θεός είναι μεγάλος. Ο Θεός. Ούλα περιμένουμε από τον Θεό. Στη γειτονιά μας παλιά είχε μια. Έλειπεν η κόρη της έξω στην Αγγλία. Έτσι και εκείνη βασανίζεται μέσα στο κρεβάτι κάμποσον καιρό. Πως που ήρθεν η κόρη της που την Αγγλία, εμπήκε στο σπίτι, εφίλησε το χέρι της και είπεν της, «Τι κάνεις μάμμα, ήρθα, είσαι καλά?» Τότε η άρρωστη άνοιξε τα μάτια της, είδεν η τζέφηκεν η ψυχή της. Τούτα είναι παραμύθια. Αν το σκεφτείς λογικά το πράγμα, ήταν η κράση της γερή. Αλλά μόλις είδε την κόρη της, η καρδία της δεν άντεξε στη χαρά τη μεγάλη. Ναι, για πόσους ακούμε ότι έπαθα σύγκοπη μου τη χαρά τους. Ο οργανισμός, όταν εν ώρα του να πεθάνει, αμά, κι ο Ρώση που λαλούμε το καντήλι, πεθανίσκει. Ναι, όποιον και να περιμένεις, όποιον και να σε περιμένει, εγίνεται τίποτε. Το κοσιθιό που ήρθαμε στην Κύπρο, ήμουν μωρό βρέφος. Ό,τι θυμούμαι που τσίνον τον καιρόν είναι μια καμαρούα μητσά, σκοτεινή. Και τη μάνα μου να φταίνει συνέχεια το καντήλι μπροστά από δυο εικονίσματα, δυο ευαγγελιστές. Τους άλλους δυο εκράταν τους οτσίρες μου, εχαθήκαν μαζί του.
που κάτω από τα εικονίσματα εκρέμεται έναν κλειδί μεγάλο, χοντρό. Εθύμωνε μου η μάνα μου να το πιάσω, να τζήσω πάνω του. Μήπως και χαθεί. Τις νύχτες για να τσιμηθώ έλαλε μου ιστορίες. Για τα σπίθκια μας, τα χωράφια μας, τις ελιές μας. Μισά τουρκικά, μισά ελληνικά. Άμα την ερωτούσα που είναι ο τσίρις μου, έλαλε μου. Έμεινε μποτσί να προσέχει τα πράγματα μας ώσπου να στραφούμε και εμείς. Θυμούμαι τη μάνα μου να με κρατά από το χέρι και να γυρίζουμε κάτι γραφεία. Να ανεβαίνουμε και να κατεβαίνουμε κάτι σκάλες. Θυμούμαι έναν τραπέζι και εκείνον τον άνθρωπο με το μουστάκι να ρωτά «Τι όνομα, κυρία?» Και η μάνα μου να του λαλεί πάντα τρία ονόματα. Αναστάσιο Τσοπάνογλου ετών 32, Γιώργιο Τσοπάνογλου ετών 8, Δημήτριο Τσοπάνογλου ετών 5. Ύστερα επιέναμε στην περβόλα του Μαύρου. Εδούλευκε. Σκάψε μου με τη τσάρπα. Εγώ εκάθομαι σε μια γωνιά δίπλα τη και περίμενα. Πού να με αφήσει. Κάθε λίγο έβγαλε μου την ποθιά της ένα κομμάτι ψουμί, είναι δία μου το κελάλε μου. Φάε μωρό μου. Φάε και τελειώνει μαμά. Αλλο λίγο τελειώνει. Οι εφημερίδες γράφουν πως είναι να δώσουν πίσω το βαρόσι. Οι Αμερικάνοι είναι μαζί μας τώρα, λάλο. Τις νύχτες το ίδιο παραμύθι. Τα μπέλια, τα χωράφια, τα κελάρκα μας. Και ο τσίρις μου να κάθεται να τα φυλάει που ποτσί. Μιαν ημέρα η μάνα μου έφυγε γκλάμοντα που τσίνον τον άνθρωπο με το μουστάκι. Και ύστερα έκαμε κόλληβα και ήρθαν και γειτόνισσες. Και φόρησε μαύρα. Ύστερα έβαλε με σχολείο δημοτικών τρεις τάξεις. Και έλεγα και εγώ τα ίδια που λάλεν και εκείνη κάθε νύχτα. Ώσπου και μεγάλωσα και κατάλαβα μόνη. Έλεγα και εγώ πως ο τσίρις μου έμεινε ποτσί να φυλάει το σπίτι μας. Και πως έχω και δυο αδέρκια, έλεγα. Ωραίους. Σαν τον Άι Γιώργιν και τον Άι Δημήτρη. Και πως άμα μεγαλώσω, ενάρτουν να μου φέρουν την πρίκα μου που τη φυλάουν τόσα χρόνια και να με παντρέψουν. Κάποτε νομίζω ακόμα πως είμαι μωρό και περιμένω τους να έρθουν. Πάντως άμα ανοίξει το βαρόσι, εν αφήσουν για τους άλλους να πάσουν πίσω. Στην περβόλα για δουλειά εγώ άρκεψα και πήγαινα ήμουν 15 χρονών. Αρρώστησε η μάνα. Συγγενείς δεν είχα. Που τους γειτόνους πόσα να περιμένεις. Δίπλα μας είχε έναν καφενέ. Έρχεται ένας δάσκαλος, ο κύριος Ανδρέας. Ερώταν τον η μάνα μου. «Ανδρέα, εφέντη, γράφει τίποτε σήμερα το εφημερία?» Και εκείνος ελάλεν της πάντα. «Ναι, κόκονα, Ελένη». Ελένη την ελάλουσαν τη μάνα μου. «Ο Θεός μακαρίζει». «Ναι, κόκονα, Ελένη, η Αγγλία, η Γαλλία, οι μεγάλες δυνάμεις, η Ελλάς». Πού να καταλάβω εγώ τότε σε τσι πράγμα. Το κλειδί είναι κρέμμετον κάτω από τα εικονίσματα. Εκατάντησαν άρχομαι στο σπίτι και το πρώτο πράγμα που επαρατήρουν ήταν μήπως και κλέψουν μας το κλειδί. Τίποτε άλλο δεν είχαμε να μας κλέψουν. Ενόμιζα δεν είχαμε. Άμαν επαντρεύτηκα, 10 λίρες χρυσές έφκαλεν η μάνα μου και έδωσε μου. Έφεραν τις μαζί της. Είχαν τις χωσμένες που κάτω από τη γλώσσα της. Ήταν η πρίκα μου. Τόση φτώχεια, τόση δυστυχία, ναι, πέρασε να ρώσει και ανάσχημη, τίποτε. Οι λίρες χωσμένες, κανένας δεν τις ήξερε. Ήταν η πρίκα μου. Ο άντρας μου ήταν καλός. Στο γάμο μου στην εκκλησία πήρε με ένας γείτονας, ο καφετζής, ο κύριος Μιχάλης. Ο Θεός μακαρίσει. Τις πιώτες εικόνες έχω τις ακόμα.
καντήλι δεν τους ανάφκω πιο. Είπα μου εν αρχές έχουν αξία. Βλάφτητες ο καπνός. Το κλειδί έχω το τσετσίνο μαζί μου. Η μάνα μου πέθανε. Ο άντρας μου πέθανε. Παιδιά δεν έκαμα. Σκέφτομαι. Άμα πεθάνω κι εγώ, ποιος δεν το πιάσει το κλειδί. Οι εικόνες εν αρχές μπορεί να τις πιάσει το μουσείο όμως. Όμως το κλειδί είναι κρίμα να χαθεί. Δώσ' το και τούτο στο μουσείο. Έναν αρχαίο, είναι πάνω από 100 χρόνο. Ού, ναι, παραπάνω. Το σπίτι ήταν της τετές της μάνας μου. Εμείς ούτε κλειδί είναι προφτάσαμε να πιάσουμε. Εν αρχές οι εικόνες, Κατερίνα. Μα ξέρω εγώ αν είναι αρχές. Έτσι λαλούν. Για να τις δείξουμε τις μέρες και του κυρίου Πέτρου. Καταλαβαίνουν που αρχαία και ενδιαφέρονται, ξέρεις. Αγοράζουν έτσι πράγματα σε καλή τιμή, μάλιστα. Δήμαρχο σου, Θεέ μου, Μαρία, να πουλήσω τα εικονίσματα της μάνας μου. Δεν είπα έτσι πράγματα εγώ. Επειδή δεν έχεις που να τις αφήσεις. Έτσι χαθήκαν οι εκκλησίες να τις δώσω, να τις προσκυνάσει ο κόσμος. Και να τις πουλήσω, να τις κάνουν κάδρα. Και μας η εκκλησία μας είχε αρχαίες εικόνες. Έρχονταν και οι τουρίστες και θορούσαν τις. Έδειξαν τα στην τηλεόραση μπροψές πριν τα νέα. Α, της δώσουμε λίγο νερό να πει, μπορεί να διψά. Στες τέσσερις διούντις πάντα αλλιώ χυμό. Νομίζω πως θα ζήσει πολύ καιρό ακόμα και καλύτερα δηλαδή. Λίγο λαλό σας να πάει χρόνια. Σαν να έχει τίμιο ξύλο πάνω της. Τίμιο ξύλο. Μα τα από τούτα που λαλείς Ελένη. Με έγελας. Και να σου πω μια ιστορία που την έζησα εγώ η ίδια και να μην την πιστεύεις. Έχει χρόνια. Αρφή της μάνας μου. Ήταν 100 χρονών και να πεθάνησκε. Τρεις φορές ενώμησαν την για πεθαμένη. Μια φορά ανεβάλαν την και μέσα στο σεντούκι και σηκώστη. Αφού δεν ξέραμε ποιον ήταν που ήταν να κάνουμε. Εσκεφτήκαν να φωνάξουν του επίσκοπου να έρθει να τη σκευάσει. Μα και είχε τίποτε αμαρτίες, κρίματα, και μπει μέσα της ο σατανάς, και την αφήνει να βγει η ψυχή της. Τίποτε, και είναι να πεθάνεις και τζάμε. Εσκεφτήκαν όμως και καμάν της τίποτε μαγιές. Μες το χορκό μας είχε μια ντουρκού που έξερε από του τα ούλα. Είπαν να τη φέρουν αν έχει τίποτε μαγιές να της τες λύσει. Έρχεται η ντουρκού, πάει να μπει έσω. Δεν μπορεί. Ακολούσαν τα πόθηκα της πάνω στο κατόφλι. Ξαναδοκιμάζει, τίποτε. Τρεις φορές εδοκίμασε να πιέσω και τις τρεις φορές ακολούσαν τα πόθηκα της πάνω στο κατόφλι. Είναι έτσι που ήταν τζαμί. Αρκέψα φωνές, κλάματα, κακούν, εμμαγές, εμμαγές. Όσο τελαλή τους οι Τουρκού, εμμαγές. Τούτον είναι θαύμα Ναΐου. Θαύμα Ναΐου, με σηκώστη γεννητρή χαμό. Φέρτε μου λίγο ραλή τους ένα σταυρό, να είναι ταφίτικο. Εμουρίσανε φέραν της ένα σταυρό ξύλενο να ήταν φίδικο. Κι αν ήταν η Τουρκού και γονάτισε για μένα που κολλούσαν τα πόδια της στο κατόπλι. Έβαλε τρεις φορές το σταυρό της, είπε τρεις φορές το δόξα πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εξανασταυροκοποιήθηκε και προσκύνησε το σταυρό και σηκώνεται και χωρίς εμπόδιο έμπηκε έσω και πήγε κοντά στη θεία μου. Όλοι σταυροκοπιούνταν. Λαλή τους η Τουρκού, η κοτσάκαρη, έχει πάνω της φυλαχτών Αγίου Αθάνατον. Ώσπου το έχει πάνω της, εμπεθανίσκει. Και έπεσε χαμή και φύρθηκε. Ξάζονταν τον πλάστη μου. Ναι, εφουρίσαν τότε, παρατηρούσαν να δουν αν έχει τίποτε πάνω της. Δεν βρίσκαν τίποτε. Τότε μια γκόνισσα της που ήταν στην Αθήνα και σπουδάζε νοσοκόμα. Λαλή τους, ιστέτε μου, έχει τίμιο ξύλο πάνω. Εθιέβαζε το λαλί μέσα στα βιβλία των καιρών που σπούδαζε. Παρατηρά τη πάνω στο χέρι της και βρίσκει μια ξανιούδα. Κι αν υποκεινά τα εργαλεία που έχουν γιατροί, σχίζει της το χέρι της και βγάλει της το. Και μόλις της το έβγαλε, έφκυνε η ψυχή της σκιάς μου και αναπαύτηκε. Και το τίμιο ξύλο ήταν που γίνηκε. Μας είπε ήταν που το έκανε. Τον ξάζω τον πλάστη μου και προσκύνω αυτό. Και εκείνη σε λαλούσαν της ότι είναι η κράση της γέρη. Φυσικά γιατρός είναι και η δεντή.
Και τον καιρό που να σε δει γιατρός. Για να σε δει γιατρός έπρεπε να κατεβείς να πάεις στο βαρόσι. Τι είναι Τουρκού, καταλάβαινε πολλά. Και τη μαμού να έκαμε την. Εμένα και τα τρία μου τα κοπελούθηκια τζίνι που με γέννησε. Ήσαν και τζίνι κοπελούθηκια, τρεις γιούες και μια κόρη. Να δούμε μπορεί να τώρα. Ένα μας ασημούνται. Φυσικά τούτα είναι θαύματα, δεν μπορεί να τα εξηγήσει κανένας. Μπορεί να γίνουν τα πριν, αλλά μπορεί να είναι και μαγιές. Η εκκλησία μας παραδέχεται τις μαγιές. Όχι, τούτο είναι θαύμα. Γιατί μόλις η Τουρκού προσκύνησε το σταυρό, άφηκε την το τίμιο ξύλο και πήγαν κοντά του. Όχι, τούτο είναι θαύμα. Ναι, έχει κόσμο που εμπιστεύει έτσι πράγματα. Όχι, όχι, εγώ είδα το με τα ίδια μου τα μάτια. Γράφουν τότε τα παλιά τα βιβλία. Πόσον καιρό ήταν η θεία σου στο κρεβάτι? 2 χρόνια. Κι αν μεν ήταν η αγκόνισσα της και η Τουρκού, να δούμε πόσον καιρό είχε να πάει. Πάει να πει πως η κοτσάκαρη δαμέ να πάει χρόνια έτσι. Πώς που ζούμε εμείς και περιποιούμαστε την εγκαλά. Νομίζω πως σε τέτοιες περιπτώσεις η επιστήμη έπρεπε κάτι να κάνει. Τι μπορεί να κάνει η επιστήμη, Μαρία? Ξέρω εγώ κάτι, να βάζει έναν τέλος στα βάσανα, μια ένεση καλέ. Κύριε Λέισο Μαρία, πάλι άρκεψες τα ίδια. Είμαι αυτός σου φίλος. Πάντως εγώ λαρώσας. Αν δεν ήρθε ο γιος της, να μείνει έτσι. Μπορεί η επιστήμη να το φέρει πίσω, μπορεί. Στην κατάσταση που βρίσκεται, δεν ξέρω να μπορεί να καταλάβει. Με αν έρθει ο γιος της, με αν μεν έρθει. Καταλάβει, καταλάβει. Η ψυχή καταλάβει. Μου έχει 10 χρόνια να γίνει τίποτε, να γίνει που θα μένει να πάει. Αν είσαι και κανένα ζωντανό, δεν είσαι να μείνει ως τώρα. Μα που να σου πω, είναι που σε κόφτει εσέναν, αν περιμένει και αν μεν περιμένει. Άτε να δούμε ένα. Όχι να τσακωθούμε, Ελένη, για έτσι μικροπράγματα. Το θέμα είναι να με βασανίζεται. Και στο κάτω-κάτω της γραφής σας συγχωρέθηκε, έρθει με το καλό ο γιος της. Η ψυχή ξέρει το και εσένα θάνατη. Θωρεί πάντα ήταν που γίνεται και ας μην το καταλαβαίνουμε εμείς οι ζωντανοί. Αν έρθει ο γιος της, έναν από αυτή και η ψυχή της που να είναι. Ήταν που καταλάβεις εσύ που τον πόνο της μάνας. Το κορμί της δεν θα λιώνει μες το μνήμα. Ένα βασανιέται και που κάτω από το χώμα. Τούτα είναι δυσιδαιμονίες, Ελένη. Μαρτύριον εν τούτον που τραβά τώρα και για τζίνι και για εσάς που τη θωρείτε μέρα νύχτα. Να μέσα σε κόφτει που λόγω μας. Μα λίγο πράγμα να θωρείς ένα πλάσμα να βασανίζεται. Αμα ένι μπορείς να μεν τη θωρείς. Εν τούτον το πρόβλημα, Ελένη. Το κατάλαβες. Οι άλλοι είναι το πρόβλημα. Οι άλλοι που θωρούν που ακούν. Ο ξένος πόνος πειράζει τους. Εμείς, Ελένη, η μάνα μου και εγώ, μια ζωή εφορούσαμε στον ύπνο και στο ξύπνιο μας, στα σπίθια μας, στα τζελάρκα μας, τα μπέλια μας. Σε τον κύριο μου και αμέ, να κάθεται να τα προσέχει, να μας καρτερά. Μια ζωή είναι τούτον το κλειδί να κρέμεται. Μια ζωή, μήπως και χαθεί το κλειδί. Οι άλλοι στις αρκές εκλέανα μα τους τα έλαγαν η μάνα μου. Ύστερα ακούω μόνο. Ύστερα ούτε φθήνε βάλαμε κι αρκέψαν και βαρκούνταν τη. Ο κόσμος είχε τα δικά του. Τις δουλειές του, τις λύπες του, τις χαρές του. Ούνα κάθεται να ακούει ξένες έννοιες και πάντα τα ίδια. Γιατί ήταν πάντα τα ίδια, εν τζαλάσσα. Οι παλιοί εφίαν. Οι νέοι, ούτε που ξέρα γιατί τη μάνα μου την ελαλούσαν προσφύγουν. Νομίζαν ότι ήταν το επίθετο μας, το οικογενειακό μας. Ύστερα επαντρεύτηκα κι εγώ, έκανα τη δική μου ζωή. Έμεινε η μάνα μου να παραλαλεί μόνη της. Ούτε εγώ της έβαλα αυτήν κι. Εγενήκαν και για μένα παραμύθια, ξένες ιστορίες. Ώσπου και πέθανε. Τώρα, αναδόχνη μου καμιά φορά γιατί... γιατί έμεινα μόνη μου. Γιατί με πίσω μου εχωρίσεις. Με αμπρός μου κλωμιά. Θωρείς! Με το να περιμένεις και να περιμένεις δεν γίνεται τίποτε. Στο τέλος παίρνουν σε τζάλι για πελόν. Ορισμένα πράγματα πρέπει να τα παίρνουμε απόφαση, έτσι λέει ο κύριος Πέτρος. Εν κρίμα να βασανίζεται. Εν γέννη στην Αγγλία ο γιος της να του γράψει σε έλα να έρθει και να της πει τα μάμμα.
μίτσαμε. Μη φωνάζεις, να που νομίζεις να εμπνίξω. Αν της εψιτηρίζαμε μέσα στα αυτήν ότι ήρθε ο γιος της. Μα θέλεις να μείνεις στον τόπο. Να ησυχάσει, να είναι από αυτή. Φύγε από τσάμε. Να γλιτώσει το μαρτύριο. Και να φύγει ικανοποιημένη με την ψευδέστηση ότι ήρθε ο γιος της. Φύγε από τσάμε. Να με βάλω τις φωνές. Άσε και βάλεις τις να μου να καταλάβεις δηλαδή. Να νομίζουν όλοι ότι φάλαρες. Εγώ το κάνω για το δικό της το καλό. Να γλιτώσει από το μαρτύριο. Εν χρειάζεται ψευκές για να γλιτώσει. Ψευκές γιατί είναι με μια ψευκιά που ζεις τώρα. Άτε, φύγε από τα μέσα. Διώχνεις με δηλαδή. Αν μ' αφιώ θα ξαναπατήσω το πόδι μου τα μέσα. Ήθελα να ξέρω ποιος ενάρτη να σε διαφιώ κι εγώ, Ελένη. Ενάρτη η κόρη σου για οι γιούδες σου. Ενάρτουν τα αγκόνια σου, Ελένη, να κάθονται στα γόνατα σου να τους λαλείς παραμύθια για το τίμιο ξύλο. Εσέ κόφτη εσένα. Ανοίξε τα μάτια σου, κακορίζητη. Να δεις το χάλι σου που σε πετάξαν τα μέσα δίχως να σε ρωτήσουν. Καρτέρα να σου χτίσουν σπίτι. Καρτέρα να σου χτίσουν πισινά. Θα πιένει με σένα, ψυχή σου. Να καρτερά να τελειώσουν τα πισινά. Πέμουν να δούμε. Μίλα και εσύ, Κατερίνα. Πιένε το καλό, Μαρία. Πιένε το καλό, τσαφή μα. Έχασε τον και εσύ. Εγώ νόμιζα εσύ σκέφτεσαι πιο λογικά τα πράγματα. Περιμένετε εσύ και μάνα σου τόσα χρόνια. Το κλειδί. Τι καταλάβετε που εφυλάτε το κλειδί τόσα χρόνια. Τι να το κάνεις, τι να το δώσεις. Άμα πεθάνεις να το πετάξουμε στα σκουπίδια μαζί με τα άλλα σου τα πράγματα. Φύγε από εδώ μέσα. Φύγε, Μαρία. Όσο για το κλειδί. Και αν το πετάξουμε μέσα στα σκουπίδια εσύ δεν είναι νικιό. Κάποιος είναι να το βρει. Κάποιος να το σηκώσει που είχαμε. Μπορεί να σκουρκάνει όμως εν ηλιώνει. Και γράφει πάνω από θένε. Έναν Ιμουρίο 1794. Μπορεί να το φυλάξει για ευθύμιο. Θεία Μαρία, πήγαινε στο καλό. Πήγαινε στους μαστόρους σου. Έχετε κι εσείς το γάμο, τις φασαρίες σας του την εβδομάδα. Μέσα εφρενοκομείο, όχι γεροκομείο. Και εύτωση και ένα δροσιστής. Και στο όνομα του γιού σου, στο όνομα της κόρης μου και για όλους μας. Εξηχάσα μας όλοι κι ούτε να μας ακουσέλου, ούτε να μας θωρώ. Καλύτερα για εκείνους να είμαστε πεθαμένοι. Και να σου πω την ιστορία της Τουρκούς της μαμούς που έκαμε το σταυρό της και έπεσε και φύρτη. Να σου πω για το κλειδί της Κατερίνας. Να σου πω ιστορίες σίλες. Να κάνουμε ψυχή να αντέξουμε. Και να αντέξουμε να με χαθούμε. Να μην χαθούν τσίνα που χάσαμε, τσίνα που καρτερούμε. Και να κάνουμε ψυχή να αντέξουμε. Λένη Κυριάκου, πληροφορούν τους γονείς της Ρέγγιας ότι είναι καλά. Η Δήμητρα Κοναρή πληροφορεί τη μητέρα της και τη θεία της στο Λεωνάρισο ότι είναι καλά με την οικογένειά της. Ο νεόφυτος Βαγόρα από την Νότια Αφρική πληροφορεί τους δικούς του στο Ριζοκάρπασο ότι είναι καλά με την οικογένειά του. Η Κατερίνα Ιωακή πληροφορεί τους δικούς της στο Τρίκομο ότι είναι καλά με την οικογένειά της. Ο θείος Ευάγγελος βγήκε από το νοσοκομείο και είναι καλά. Η Μαρία και ο Γιάννης Γεωργίου από τον Άγιο Θέρσο πληροφορούν τη μητέρα τους ότι είναι καλά με τα παιδιά. Στην Αγγλία δεν θα πάνε τελικά. Η Βασιλική Φελά πληροφορεί τις θείες της Κατίνα και Όλγα στον Άγιο Θεόδωρο ότι είναι καλά με την